Η γειτονική Τουρκία συνεχίζει ακάθεκτη το ναυπηγικό της πρόγραμμα και ετοιμάζεται να αναπτύξει μετά το 2030 έναν ριζικά ανανεωμένο στόλο. Το πρόγραμμα των φρεγατών της κλάσης Ινσταμπούλ τρέχει και σε λίγα χρόνια 8 φρεγάτες θα πλέγουν στα νερά του Αιγαίου και της Ανατολικής Μεσογείου, οπλισμένες με 16 αντιπλοϊκούς πυράβλους ατμακά που το βεληνικές τους, σύμφωνα με τις υπάρχουσες πληροφορίες, φτάνει και ξεπερνά τα 200 χιλιόμετρα. Παράλληλα, η Τουρκία τρέχει και το πρόγραμμα των υποβρυχίων κλάσης Race. Σε εξέλιξη είναι και το πρόγραμμα κατασκευής πυραβλακάτων και περιπολικών ανοιχτής θαλάσσης, ενώ φυσικά προχωρά και το πρόγραμμα ναυπήγησης ενός πραγματικού αεροπλανοφόρου που θα έχει, όπως έχουμε γράψει ούκο λίγες φορές, το όνομα Θράκη. Από ελληνικής πλευράς γίνονται πολλές συζητήσεις και κάποια πράγματα προχωρούν ικανοποιητικά, θα μπορούσε να πει κανείς, αλλά μέχρι στιγμής το μόνο απτό αποτέλεσμα για τον ελληνικό στόλο είναι οι τρεις φρεγάτες της κλάσης Κίμων και τα ανθυποβρυχιακά ελικόπτερα Ρώμεο. Λίγα πράγματα δηλαδή επί της ουσίας, αν σκεφτεί κανείς πως η Τουρκία θα βάλει μπροστά σύντομα και το πρόγραμμα της ναυπήγησης τουλάχιστον 7 αντιτορπιλικών της κλάσης TF2000. Ο λόγος που η Ελλάδα δεν μπορεί να τρέξει ταχύτερα είναι λίγο πολύ γνωστός. Δεν υπάρχουν χρήματα. Η Τουρκία την ίδια στιγμή διαθέτει κεφάλαια και από τις δωρεές που της έχουν γίνει από χώρες όπως το Κατάρ, αλλά και από τα έσοδα των πωλήσεων οπλικών συστημάτων σε διάφορες χώρες. Πώς θα μπορούσε να βρει χρήματα η Ελλάδα? Μια πιθανή πηγή χρημάτων θα μπορούσε να είναι το ελληνικό εφοπλιστικό κεφάλαιο που, αν ήθελε πραγματικά να βοηθήσει, θα ήταν εφικτό εκτός από δωρεές βοηθητικών πλοίων να προχωρήσει και σε χρηματική ενίσχυση προς τον φορέα που υπάρχει εδώ και τουλάχιστον 10 χρόνια. Ο λόγος για το Ταμείο Εθνικού Στόλου. Αποστολή του Ταμείου είναι η συμπλήρωση των ναυτικών δυνάμεων του κράτους με τη διάθεση της περιουσίας του για ναυπήγηση μάχημων πολεμικών πλοίων, αγορά ή μετασκευή μάχημων πολεμικών πλοίων, ανέγερση εγκαταστάσεων και εφοδιασμός της επάκτειας άμυνας της χώρας, ανέγερση εγκαταστάσεων ξηράς καθαρά πολεμικού προορισμού, προμήθειες παντός είδους πολεμικού υλικού. Για την εξυπηρέτηση των πιο πάνω σκοπών ενδεικτικά αναφέρεται ότι το Ταμείο Εθνικού Στόλου διέθεσε κατά την τελευταία 15 ετία το ποσό των 30 εκατομμυρίων ευρώ περίπου. Στον προϋπολογισμό του 2023 τα έσοδα από τις επιχειρηματικές δραστηριότητες του Ταμείου Εθνικού Στόλου ήταν 1.200.000. Πάνω από τα μισά ήταν από την εκμετάλλευση ακινήτων που έχει. Έσοδα από δωρεές ήταν 45.000 και τα συνολικά έσοδα ήταν 1.352.000 ευρώ. Τα έξοδα είναι ανάλογα δηλαδή 1.352.000. Δυστυχώς με έσοδα αυτής της τάξης γίνεται αντιληπτό πως δεν υπάρχουν επί της ουσίας χρήματα για πλοία από δωρεές και χορηγίες εύπορων συμπολιτών μας και το Ταμείο είναι ένας ακόμα φορέας. Ευχαριστούμε που μας παρακολουθήσατε και να λαμβάνετε πρώτοι όλες τις νεότερες εξελίξεις. Κάνετε like και εγγραφή στο κανάλι μας.